Καλημέρα σε άλλο ένα επεισόδιο όπου εγώ κρυγιάζω για τη δουλειά μου. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο θα μελετήσουμε τους χαζούς πελάτες. Γιατί πολλοί πελάτες, όλοι οι πελάτες έχουν άδικο, αλλά οι περισσότεροι είναι και χαζοί. Έρχεται μέσα πελάτησα, αυτοί φαίνονται το μεταξύ, γιατί αυτή μπήκε συνάμενη κουνάμενη με έναν αέρα αούα και μπήκε μέσα στην καφετέρια. Καλημέρα! Καλημέρα. Να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Έχετε τουαλέτα? Τι έχω? Πώς το είπατε? Τουαλέτα. Όχι. Πώς να. Τουαλέτα εμείς. Τι είμαστε να έχουμε τουαλέτα? Πλούσιοι είμαστε να έχουμε τουαλέτα, χαζόησε. Έχουμε ένα πεύκο εκεί απ' έξω. Δεν έχουμε συμβόλαιο ενοικίου και κατουράμε έξω στο πεύκο. Μαρκάρουμε την περιοχή μας. Πάμε, σηκώνουμε πόδι. Κάτι άλλο χθες, παραγγέλνω δύο καφεδάκια, τα πάω. Έξω, στον εξωτερικό χώρο του μαγαζιού. Έξω, με τασάκι στο τραπέζι. Δεν μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Μπορούμε να καπνίσουμε? Και ήθελα να τους απαντήσω σαν καθηγήτρια στο γυμνάσιο. Δεν ξέρω, μπορείτε. Μπορείτε. Μπορείς. Μπορείς. Δεν ξέρω. Μπορείτε. Μπορείτε. Δεν θα μου πεις. Δεν θα μου πεις. Μπορείς. Μπορείς. Είναι δυνατόν να γαμώ την τρέλα μου να μην μπορείς να καπνίσεις? Όχι. Δεν μπορείς. Και το τασάκι είναι διακοσμητικό. Επίσης, βγάζω παραγγελία, έρχονται δύο παραγγελίες, ωραία, η μία δίπλα στην άλλη. Και η μία παραγγελία λέει ένα φραπέ σκέτο και η άλλη παραγγελία λέει ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο. Τέλεια, λέω. Βγάζω το φραπέ, τον αφήνω πάσο και πάω να βγάλω το φρέντο εσπρέσο. Κοιτάω μπροστά πώς βγάζω το φρέντο εσπρέσο και δεν βλέπω το φραπέ. Δεν βλέπω το φραπέ. Και λέω, πού πήγε? Έρχεται ο σερβιτόρος. Πού πήγε ο φραπέ? Του λέω, εδώ. Άντε μου λέει, δεν τον έβαλα. Του είπα, εδώ. Τον έβαλα. Παιδιά, εξαφανίστηκε ο φραπέ. Ήταν ένας τυπάς που λέει, που περίμενε το φρέντο εσπρέσο και πήρε το φραπέ. Μάγκες, πήρε, περίμενε φρέντο εσπρέσο και πήρε ένα φραπέ και έφυγε. Σε γυάλινο.